Καλησπέρα, ζωτανά και τον Στέλιο Παπαπέτρου. Στέλιο, είναι αμφισβήτητο ότι βρίσκονται σε δινή οικονομική κατάσταση τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή κανεί δεν ξέρει ποιε ήταν πραγματικά επιπτώσει από το κούρεμα. Ωστόσο, αυτό που ξέρει η διοίκηση του ΙΚΑ και θα μα αποκαλύψει τώρα, σίγουρα θα προβληματίσει. Ναι, Νίκο, θυμόμαστε λοιπόν πω πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι δεκάδε χιλιάδε συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν έχουν ακόμη απογραφεί μέχρι σήμερα για να πάρουν τη σύνταξή του. Και αυτό, όπω είναι φυσικό, προκάλεσε την εύλογη απορία για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πού είναι, έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν. Ε, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ΙΚΑ ψάχνει περίπου 60.000 συνταξιούχου, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, αν και πέρασαν τέσσερι ολόκληροι μήνε από την 1η Ιουλίου που άρχισε η απογραφή του. Και μάλιστα εμφανιστεί... τον τελευταίο μήνα δεν πήγαν να εισπράξουν τη σύνταξή Όχι, βέβαια. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει βάσιμε υποψίε έω ενδείξει ή αποδείξει η δίκηση του ΙΚΑ ότι αυτοί οι 60.000 συνταξιούχοι έπαιρναν σύνταξη για μήνε και χρόνια χωρί να υπάρχουν. Είναι φαντάσματα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Μαθαίνουμε από τι υπηρεσίε του ΙΚΑ κάτι ακόμη. Από τον Ιούλιο μέχρι χθε μειώθηκαν οι συνταξιούχοι του. Τι έγινε ξαφνικά. Έγκυρε πηγέ του ταμείου μα είπαν ότι από την ημέρα που άρχισε η καταγραφή των συνταξιούχων, από την 1η Ιουλίου δηλαδή, μέχρι σήμερα ούτε λίγο ούτε πολύ, χιλιάδε πήγαν και έκαναν από μόνοι του διακοπή τη σύνταξή του. Είτε τη κύρια είτε τη επικουρική. Πάντω, θέλω να καταλάβουμε Εκτιμά είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι. Πώ δουλεύει το σύστημα. Στο χωριό, ο παππού που είναι στο κρεβάτι έλεγε σε κάποιον πήγαινε παιδάκι να πάρει τη σύνταξη. Πεθαίνει ο παππού, αυτό ο κάποιο συνεχίζει για δύο, τρία, 4 χρόνια να παίρνει τη σύνταξη. Και όταν γίνεται η απογραφή, αποκαλύπτεται. Και μιλάμε για 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Χασούρα, απώλεια για το οίκα τέλειο. Εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και του 30.000 αυτοί που έκαναν την Μόλις. διακοπή. Και αν κάποιοι θα θεωρούν υπερβολικά να υπενθυμίσουμε ότι με αντίστοιχους ελέγχου βρέθηκαν 8.500 στον ΟΓΑ θα επανέλθουμε μερίβος, θέλω, είναι πολύ μεγάλο το, διότιο διότιο. το θέμα αυτό δείχνει πάντως και τη διάλυση του κρατικού μηχανισμού που δεν μπορεί να ελέγξει εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στην όχι που πληρώνει επί και χρόνια τώρα πάμε στο αυτό καθεαυτό